Βάλε Γκράντε, κάπου στη Βολιβία. Τριάντα χρόνια μετά το θάνατο του Τσε Γκουεβάρα, Κουβανοί γεωλόγοι κατ' εντολή του Φιντελ Κάστρο σκάβουν τρύπες που απέχουν λίγα μέτρα η μία από την άλλη. Όταν ρωτήθηκαν αν έψαχναν για τα λείψανα του Τσε, απάντησαν. Όχι αμέσως. Μόλις αρχίσαμε, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Τσε Γκουεβάρα, ο άνθρωπος με τον μπερέ που φορούσε το άστρο και είχε ένα πρόσωπο με αρχαγγελική ομορφιά, μυθοποιήθηκε σαν το έβλημα του αγνού και γενναιόδουρου επαναστάτη. Στους τοίχους της Σαβάνα, το πορτρέτο του με την αιώνια νεότητα έχει γυρίσει τον κόσμο εκατομμύρια φορές και αντικατοπτρίζει τη φιγούρα της Επανάστασης. Νεκρός στα 39 του είναι ο ήρωας μιας τραγωδίας που ένα παιχνίδι της μοίρας άλλαξε τη ζωή του. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Όλα ξεκινούν στην Αργεντινή στη δεκαετία του 50, όταν ο νεαρός αντικοφορμιστής φοιτητής της ιατρικής Ερνέστο Γκουεβάρα ξεκινάει να ανακαλύψει την Ήπειρό του. Είχε διαβάσει το Δον Κιχώτη και ξεκινάει την αναζήτησή του μαζί με ένα φίλο του γιατρό και τη μοτοσυκλέτα του. Σε ένα από τα ημερολόγια του γράφει: «Αυτή η άσκοπη περιπλάνηση άλλαξε τη ζωή μου πιο πολύ από ό,τι φανταζόμουν. Θα συνεχίσει σε όλη του τη ζωή να κρατάει ταξιδιωτικές σημειώσεις και ποίηματα. Να καλύψει ότι είναι ένας άνθρωπος με φτερά στα πόδια του». Ταξιδεύει μέσα από τις Άνδες, περνάει από τις λίμνες της Παταγωνίας και από τις πλαγιές του μυθικού Βαλπαρλάσο, ανακαλύπτει τη χιλιανή έρημο με τα ορυχεία Χαλκού. Εντυπωσιάζεται από τα πολλά πρόσωπα της Λατινικής Αμερικής.
Από εκείνη τη στιγμή, αυτός ο Αργεντινός θα θεωρεί τον εαυτό του Λατινοαμερικάνο. Η Λατινική Αμερική βράζει. Στη Βολιβία, ο Γκουεβάρα γίνεται μάρτυρας μιας επανάστασης που εθνικοποιεί τα ορυχεία Τσίγκου και ξεκινάει την αγροτική μεταρρύθμιση. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά. Υπερασπίζονται αυτό που θεωρούν δικά τους οικονομικά συμφέροντα, την πολυεθνική Ηνωμένα Φρούτα, που είναι γνωστή σαν το πράσινο οκταπόδι και είχε έδρα τη Λατινική Αμερική. Ο νεαρός γιατρός ανακαλύπτει τη φτώχεια, την πείνα και την κοινωνική βία. Γράφει: «Ορκίζομαι να μην ησυχάσω μέχρι να καταστραφούν αυτά τα πλοκάμια του καπιταλισμού». Τον άκουσα να λέει 20 φορές: «Ο γιατρός είναι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος στον κόσμο. Με τη μικρή του τσάντα και λίγα εργαλεία μπορεί να πάει οπουδήποτε χωρίς χαρτιά. Ξέρει ότι θα βρει δουλειά και φαγητό. Δεν χρειάζεται καν να ξέρει τη γλώσσα. Θα έλεγα ότι είχε μυρμήγκια στην τσέπη του. Δεν μπορούσε να κάτσει ήσυχος χωρίς να ξέρει το γιατί». Esos tipos que no se pueden estar quietos necesitan salir y moverse y avanzar en no se sabe qué ni para qué y después encuentra el motivo. Συναντιέται με πολιτικούς εξόριστους και τους συνοδεύει στη Γουατεμάλα, όπου ένα δημοκρατικό καθεστώς προσπαθεί να ξεφύγει από την κυδαιμονία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί ο Γκουεβάρα συναντάει μια Περουβιανή, τη Χίλντα Γκαντέα, και τον έλκει ο επαναστατικός της ενθουσιασμός. Για εβδομάδες ο Ερνέστο και η Χίλντα συζητάνε πολιτικά. Διαβάζουν μαζί Τολστόι, Γκόργκι και Λένιν, μα πιο πολύ Μάρξ. Μια φιλολογία πολιτικής δέσμευσης που θα δώσει νόημα στην επανάστασή του. Τελικά θα γοητευτεί από τον νεαρό Αργεντινό που δεν περίμενε να είναι και τόσο έξυπνος. Δεν θα ξεχάσει ποτέ το υποκινούμενο από τη CIA πραξικόπημα που ανέτρεψε την προοδευτική κυβέρνηση που τόλμησε να αγνοήσει την Ουάσιγκτον και να επιτεθεί στην εταιρεία Ηνωμένα Φρούτα. Τα αντίπεινα ήταν άγρια. Ο Γκουεβάρα αναγκάζεται να δραπετεύσει και παίρνει το σιδηρόδρομο για την πόλη του Μεξικού, τη Μέκα των Λατινοαμερικάνων προσφύγων. Μετά από 2 χρόνια, η Χίλντα αποδέχεται την πρόταση γάμου που της έκανε. Έκαναν ένα κοριτσάκι, ένα μικρό μελαχρινό με στενά μάτια. Το έβγαλαν Χιλντίτα. Ο Ερνέστο γράφει στη μητέρα του: «Είναι φτιστή ο Μάο Τσετούγκ». Εδώ στο Μεξικό θα ανατραπεί η ζωή του Ερνέστο. Κουβανοί επαναστάτες θα το συστήσουν στον Πολ Κάστρο, τον νεότερο αδελφό του φημισμένου Φιντέλ, που μόλις έχει απελευθερωθεί με αμνηστία. Ο Φιντέλ Κάστρο, ένας 27χρονος δικηγόρος, ανακατεύθηκε με την πολιτική σε μικρή ηλικία με ένα στόχο: να ανατρέψει το δικτάτορα Μπατίστα. Σε απόσταση αναπνοής από τη Φλόριντα, η Κούβα προσφέρει καζίνο, nightclub και πόρνες. Στην Αβάνα του Μπατίστα βασιλεύει το δολάριο και τα πάντα πουλιούνται. Επικρατεί διαφθορά και το καθεστώς γίνεται όλο και περισσότερο βάρβαρο. Αφού ο Μπατίστα δεν επιτρέπει ελεύθερες εκλογές, ο Κάστρο αναλαμβάνει επαναστατική δράση. Οι επιθέσεις αποτυγχάνουν και καταστέλλονται με αιματοχυσία, αλλά το επαναστατικό κίνημα έχει γεννηθεί. Ο Κάστρο συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Στη δίκη του δηλώνει: «Η ιστορία θα με δικαιώσει. Όταν μετά από 2 χρόνια θα του δοθεί αμνηστία, κατευθύνεται στο Μεξικό, όπου ο Ραούλ θα του συστήσει τον Αργεντινό φίλο του». Είναι η αποφασιστική καμπή στη ζωή του Γκουεβάρα. Η έλξη μεταξύ των 2 ανδρών είναι αμοιβαία. Η σχέση τους θα κρατήσει 10 χρόνια. Για 10 χρόνια θα είναι ο Φιντέλ και ο Τσέ, ο Τσέ και ο Φιντέλ. Μέχρι το 1965, οι δύο μπαρμπούντος, ενωμένοι με ένα αμοιβαίο θαυμασμό, θα γράψουν εξαιρετικές σελίδες στην επαναστατική ιστορία του 20ου αιώνα.
Οι διαφορετικές αντιλήψεις για την Επανάσταση και οι παγίδες της εξουσίας θα δώσουν στην ιστορία τους ομηρικές διαστάσεις. Μια ιστορία που ξεκινάει στην πόλη του Μεξικού μια νύχτα του Ιουλίου του 1955. Ο κύριος στόχος του Κάστρο είναι να απαλλαγεί η χώρα του από το δικτάτορα. Συμφωνούν στην ανάγκη ένοπλης εξέγερσης. Το σχέδιο του Κάστρο είναι να αποβιβαστούν κρυφά στην Κούβο με μια μικρή ομάδα εκπαιδευμένων ανδρών και να ανατρέψουν τον Μπατίστα. Οι δύο άντρες που δεν έχουν πατήσει τα 30 συζητούσαν όλη νύχτα. Το σχέδιο φαινόταν παρανοϊκό και πράγματι ήταν. Η καταιγίδα χτυπάει το παλιό πλοιάριο, τον Grand Ma, που νοικιάστηκε από τον Κάστρο και κουβαλάει 4 φορές το βάρος του. Οι άνδρες έχουν αυτεία. Ένας από τους 82 επιβάτες είναι ένας μυστηριώδης Αργεντινός που έχει υπογράψει σαν γιατρός. Έχει ραντεβού με την ιστορία και τον εαυτό του. Γράφει στους γονείς του. «Το μέλλον μου είναι συνδεδεμένο με την Κουβανέζικη Επανάσταση. Ή θα θριαμβεύσω μαζί της ή θα πεθάνω εκεί». Αυτό δεν ήταν απόβαση αλλά ναυάγιο. Δεν μπορούσε να υπάρξει χειρότερη τοποθεσία. Οι άνδρες του Κάστρο δεν πρόλαβαν να βγουν από τους βάλτους όταν τους στρίμωξαν οι στρατιώτες του Μπατίστα. Με μεγάλη δυσκολία, μόλις και κατάφεραν 20 από αυτούς να ενωθούν και πάλι στη Σιέρα Μαέστρα, στα άγωνα βουνά της Ανατολικής Κούβας. Αν και του συνόδεψε σαν γιατρός, ο Γκουεβάρα παίρνει ένα κουτί με πυρομαχικά αντί της ιατρικής του τσάντας. Από εδώ και πέρα, πριν απ' όλα, θα είναι αντάρτης. Λαμβάνω την ευκαιρία από την επίσκεψη του κουβανού δημοσιογράφου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους ανθρώπους που αποφάσισα να υπερασπίσω μέσα από τη δράση και τη σκέψη του αρχηγού μας, του Φιντέλ Κάστρο. A través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Ο γιατρός θα αποδειχθεί ένας υποδειγματικός στρατιώτης, τραχής, θαραλέος και με εξαιρετική στρατηγική. Ο Γκουεβάρα ανακαλύπτει ότι του αρέσουν τα όπλα και ότι είναι ευτυχής με τον ανταρτοπόλεμο. Στη φωτιά της μάχης ζει ίσως τις ωραιότερες στιγμές της ζωής του. Οι μάχες κράτησαν για 2 χρόνια. Ο Μπατίστα με ένα στρατό 10.000 ανδρών δεν μπόρεσε να περικυκλώσει τους 300 αντάρτες στη Σιέρα Μαέστρα. Στο τέλος του 1958 ο Κάστρο αντεπιτίθεται. Διατάζει τους 2 καλύτερους λοχαγούς του, τον Γκουεβάρα και τον Καμίλιο Σιενφουέγκος, να διασχίσουν το νησί από ανατολικά μέχρι δυτικά και να προελάσουν στην Αβάνα. Με μια ελαφρά οπλισμένη ομάδα, μόλις 100 ανταρτών, ο Γκουεβάρα πετυχαίνει την απίθανη αποστολή να καλύψει 640 χιλιόμετρα σε μερικές εβδομάδες. Το Δεκέμβριο βρίσκεται πρώτο πυλόν της Σάντα Κλάρα, την πρωτεύουσα της κεντρικής επαρχίας. Άρχισα να αναλύω αυτό τον ασθηματικό Αργεντινό. Ήταν τρομερά χαρισματικός όταν μιλούσε. Μιλούσε με μια φανταστική λογική. Είχε έρθει από τόσο μακριά για να υπερασπιστεί τη χώρα μου. Ήξερα ότι βρισκόμουν μπροστά σε ένα ξεχωριστό άνδρα. Εκείνο που ήταν ενδιαφέρον ήταν ότι ο Τσέ μπορούσε να συγκεντρώσει και να οργανώσει τους χωρικούς μέσα σε 2 μήνες. Εκατοντάδες στρατιώτες πήγαν με το μέρος του. Οργάνωσε μια σχολή για νεοσύλλεκτους και όταν είχαν εκπαιδευτεί στον ανταρτοπόλεμο, κατατάσσονταν όπου χρειαζόντουσαν περισσότερο. Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα αρματωμένο τρένο.
Η επίθεση στο τρένο που ήταν γεμάτο όπλα και η κατάληψη της Σάντα Κλάρα, το τελευταίο οχυρό πριν την Αβάνα, ήταν οι αποφασιστικές πράξεις που άνοιξαν το δρόμο προς την νίκη. Οι άνθρωποι ανακάλυψαν το κουράγιο και την τόλμη του ήδη μυθικού κομμαντάντε που τον έλεγαν Τσε Γκουεβάρα. Ο μύθος του μεγαλώνει και απλώνεται σε όλη τη χώρα. Ο Γκουεβάρα, που είναι τρομερά αμήλικτος, παρακολούθησε εκατοντάδες εκτελέσεις χωρίς κανέναν ενδιασμό και δηλώνει «Η επαναστατική δικαιοσύνη είναι η αληθινή δικαιοσύνη. Όταν επιβάλλουμε την ποινή του θανάτου, έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε». Επιμένει ότι όλοι οι αξιωματικοί πρέπει να λάβουν μέρος στις εκτελέσεις, ώστε η ευθύνη να είναι συνολική. Μετά τη νίκη, η Περουβιανή σύζυγός του φτάνει στην Κούβα με τη μικρή Χιλντίτα. Ο Τσέ της λέει ότι είναι καλύτερα να χωρίσουνε. Έχει γνωρίσει μια νεαρή γυναίκα στη Σάντα Κλάρα, την Αλέιντα Μάρς. Την παντρεύεται τον Ιούνιο του 1959 και κάνουν 4 παιδιά σε 6 χρόνια. Έφτασα στην Αβάνα το Μάρτιο του 1959 και με πήγαν στο σπίτι του Τσε Γκουεβάρα που βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου και έβλεπε τη θάλασσα της Ταράρα και ήταν σαν φρούριο. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, με αξιωματικούς και επαναστάτες να πηγαίνουν έρχονται, όλοι με γένια και μακριά μαλλιά. Η γυναίκα του Τσε, η Αλέιντα, με χαιρέτησε και με πήγε στην αίθουσα του διοικητή. Είχε μια κρίση άσθματος εκείνη τη νύχτα και ήταν στην κρεβατοκάμαρά του. Με υποδέχτηκε γυμνόστιθος και ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Μου ξεκαθάρισε αμέσως του τι οργάνωσαν εκείνος και ο Φιντέλ Κάστρο. Μετά, αφού τον άκουσα, του είπα «Διοικητά, αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι μια πολύ ριζοσπαστική επανάσταση». Και μου απάντησε «Αυτή είναι μια σοσιαλιστική επανάσταση». Si je comprends bien, il s'agit d'une révolution plutôt radicale. Il m'a dit, Chico, se trata de una revolución socialista. C'est-à-dire, il s'agit d'une révolution socialiste. Et je n'oublierai jamais l'expression qu'il a eue parce qu'il a mis le doigt. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση του προσώπου του όταν έβαλε το δάχτυλο έτσι στο στόμα σαν να έλεγε ότι ήταν μυστικό. Ο Γκουεβάρα είχε ζητήσει από τον Ντεμπέστρ να το κρατήσει μυστικό, γιατί στους πρώτους αυτούς μήνες της Επανάστασης η σοσιαλιστική μορφή της δεν ήταν ακόμα ξεκάθαρη και ο Τσέ και ο Κάστρο ήθελαν την υποστήριξη του επίσημου Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά ο Φιντέλ λάμβανε υπόψη του και τους φιλελεύθερους συμμάχους του στην κυβέρνηση. Ο Κάστρο ζήτησε από τον Γκουεβάρα να ετοιμάσει μυστικά με μια μικρή ομάδα ειδικών ένα ευρέω φάσματος πρόγραμμα αγροτικής μεταρρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο θα επωφελούνταν 200.000 οικογένειες από αναδιανομή γης. Η απαλωτρίωση και οι μικρές αποζημιώσεις που δόθηκαν στους γεωκτήμονες τους έκαναν να καταγγείλουν την κυβέρνηση και να τη συγκρίνουν με το καρπούζι που είναι πράσινο απ' έξω αλλά κόκκινο από μέσα. Για να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του ο Κάστρο διορίζεται τον Γκουεβάρα επικεφαλής του εργατικού τμήματος της αγροτικής μεταρρύθμισης. Αυτός ήταν ένας διακριτικός τρόπος για να τον επιβάλλει στην κυβερνητική ιεραρχία, όπου τον θεωρούσαν ακόμα ένα ξένο εξτρεμιστή, μία εστία πυρός. Στην πραγματικότητα, ο διορισμός αυτός κρύβει το γεγονός ότι ο Τσέ είναι το δεξί του χέρι και το νούμερο 2 της Επανάστασης. Κάλυψε πολλές θέσεις. Κάθε φορά που χρειαζόμασταν κάποιο για μια σημαντική εργασία, ο Τσέ ήταν διαθέσιμος. Διοίκησε την Εθνική Τράπεζα. Όταν οι τεχνοκράτες και οι ειδικοί οικονομολόγοι που δεν είχαν πολιτικά κότσια εγκατέλειψαν τη χώρα, διορίστηκε πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Λέγονται πολλές ιστορίες γύρω από αυτό. Χρειαζόταν ένας οικονομολόγος και ο Τσέ προσφέρθηκε για τη θέση. Και τον ρώτησαν, «Είστε οικονομολόγος?» Και εκείνος απάντησε, «Όχι, κομμουνιστής». Thank you.
la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana porque es hermana. Σαν πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, ο Γκουεβάρα που περιφρονούσε τα χρήματα υπέγραφε στα χαρτονομίσματα με το προκλητικό τσε. Adelante, obrero socialista, la victoria es nuestra y lo será. En la mente las ideas marxistas, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. Ο Κάστρο περιμένει στρατιωτική επέμβαση και προετοιμάζεται για αυτήν. Τη νύχτα της 17ης Απριλίου, 1500 μισθοφόροι αποβιβάζονται στον κόλπο των Χείρων. Οι βετεράνοι της Σιέρα Μαέστρα, ο Φιντέλ, ο Ραούλ Κάστρο και ο Τσε Γκουεβάρα βρίσκονται επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων και κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, οι εισβολείς αποθούνται. Είναι ένα πλήρες φιάσκο και μια ταπείνωση για τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Κένεντι. Ο κόλπος των Χείρων είναι σύμβολο για όλους τους καταπιεσμένους λαούς. Είναι η πρώτη ήττα του καπιταλισμού της Λατινικής Αμερικής, αλλά και μία από τις πρώτες ήττες του καπιταλισμού παγκοσμίως. Η κλιμάκωση φτάνει στο αποκορύφωμά της τον Οκτώβριο του 1962, όταν τα κατασκοπευτικά αεροπλάνα εντοπίζουν εξέδρες εκτόξευσης πυράβλων στραμμένες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα του πολέμου. Αλλά ο Κάστρο βλέπει με δυσφορία τους ρώσικους πυράβλους να αποσύρονται. Η κρίση είχε αποφευχθεί. Αυτά τα γεγονότα ολοκληρώνουν την τελική ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ρίχνουν την Κούβα στην αγκαλιά της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Κάστρο διορίζει επισήμως τον Τσε σαν υπουργό βιομηχανίας. Ο διακεκριμένος αντάρτης γιατρός πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά με όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτόν το να βάλει την Κούβα στο δρόμο προς το σοσιαλισμό είναι μια νέα Σιέρα Μαέστρα, όπου ο στόχος είναι η ανάπτυξη της χώρας και η αλλαγή της νοοτροπίας. Η εθελοντική εργασία είναι η αληθινή έκφραση της κομμουνιστικής νοοτροπίας στο να εργάζεσαι σε μια κοινωνία όπου τα μέσα παραγωγής ανήκουν στο λαό. Ενσωματώνει το παράδειγμα των ανθρώπων που στηρίζουν το σκοπό του προλεταριάτου και θυσιάζουν το χρόνο ξεκούρασης και χαλάρωσης για να πετύχουν επαναστατικούς στόχους με αυταπάρνηση. Ο Τσε ήθελε να επιβάλλει τα ίδια αυστηρά στάνταρ που είχε επιβάλει στον εαυτό του. Ζητάει από τον κόσμο, εκτός από τη δουλειά τους, να κόβουν και ζαχαροκάλαμα. Δίνει ο ίδιος το παράδειγμα. Τον οδηγεί η τρελή ιδέα της δημιουργίας του νέου ανθρώπου, που θα τον παρακινεί η χαρά της εργασίας, που θα παροτρύνεται από ηθικά κίνητρα και όχι από υλικές απολαβές. Ο κομμουνιστής δεν χρειάζεται αύξηση στο μισθό του, γιατί τρέφεται από την αγάπη του για την Επανάσταση. Ο Τσε ονειρεύεται την απόλυτη Επανάσταση που θα αλλάξει ουσιαστικά τον άνθρωπο. Είναι πολύ λίγοι αυτοί όμως που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Η οικονομική κατάσταση είναι ικτρή. Κάτω από τη σοβιετική πίεση, η Κούβα βάζει σαν πρώτη προτεραιότητα και πάλι την παραγωγή ζάχαρης και εγκαταλείπει τη βιομηχανία την οποία είχαν προασπίσει ο Τσε και ο Φιντέλ. Ο τομέας που αφορούσε τη ζάχαρη αποσύρεται από το Υπουργείο του Τσε. Είναι μια δημόσια αποκήρυξη.
Ο Κάστρο πιστεύει ότι ήρθε η στιγμή να κρατήσει αποστάσεις από τον Τζε και τον στέλνει σε αποστολές στο εξωτερικό σαν πρεσβευτή της Κουβανέζικης Επανάστασης. Η συμβολική φιγούρα του Τζε θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με τη μόνιμη λαδή στρατιωτική στολή του. Συναντιέται με τον Χρουτσόφ, το Μάο, τον Νάσερ, τον Εχρού. Εκπροσωπεί την Κούβα στα Ηνωμένα Έθνη και δηλώνει ότι «Οι τιμητικές διακρίσεις είναι πονοκέφαλος και προτιμάει να περπατάει δίπλα στο κόκκινο χαλί, αντί πάνω του. Αυτός ο αντικοφορμιστής που αρνείται να ντυθεί κόσμια και δεν μασάει τα λόγια του, διακηρύττει το δίκαιο και το δικαίωμα απελευθέρωσης των χωρών του Τρίτου Κόσμου για την κτηνοδία του υπεριαλισμού, που δεν έχει όρια και εθνικά σύνορα. Η ουσία του υπεριαλισμού είναι να μετατρέπει τους ανθρώπους σε άγρια αιμοσταγή θηρία που είναι αποφασισμένα να σφάζουν, να σκοτώνουν και να καταστρέφουν μέχρι τέλους οποιοδήποτε κίνημα ανταρτών και επαναστατών που αντιστέκεται και να τοποδοπατούν επειδή πολεμάει για την ελευθερία του. Το άγαλμα του Λουμούμπα που κατέστρεψαν σήμερα θα κτιστεί πάλι εκ νέου και θα μας θυμίζει την τραγική ιστορία αυτού του μάρτυρα της Παγκόσμιας Επανάστασης και θα μας επιβεβαιώνει ότι δεν πρέπει ποτέ να εμπιστευόμαστε με κανέναν τρόπο τον υπεριαλισμό. Το Φεβρουάριο του 1965 φτάνει στην Αλγερία και εκφωνεί την ομιλία του που έμεινε στην ιστορία. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στη Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι φανερό τι εννοεί όταν λέει «Οι σοσιαλιστικές χώρες είναι σε κάποιο βαθμό συνεργοί στην υπεριαλιστική εκμετάλλευση. Η ανάπτυξη των χωρών που οδηγούνται προς την ελευθερία πρέπει να υποστηριχθεί από τις σοσιαλιστικές χώρες». Η ομιλία του Τσε στην Αλγερία το 1965 κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης των αφροασιατικών χωρών σκάει σαν βόμβα. Γιατί ο κουβανικός τύπος είχε δημοσιεύσει όλη την ομιλία του. Ήταν μια καταμέτωπο επίθεση, μια ευθεία κριτική της σοβιετικής πολιτικής για τις εμπορικές συναλλαγές της με τις τρίτες χώρες. Και αυτό ήταν πρωτάκουστο. Στις 14 Μαρτίου 1965, ο Τσε επιστρέφει από την Αλγερία. Ο Φιντελ Κάστρο και ο Οσβάλντο Νορντίκος, που ήταν ακόμα πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κούβας, είχαν έρθει να τον προϋπατήσουν στο αεροδρόμιο της Σαβάνα. Ο Τσε δείχνει προβληματισμένος. Του φαίνεται ότι αυτοί οι δύο τα έχουν βρει. Τον Μάιο του 1965, σε ηλικία 58 χρονών, η μητέρα του, Σέλια, πεθαίνει από καρκίνο χωρίς να μπορέσει να δει το γιο της. Είναι για αυτόν πολύ μεγάλο χτύπημα. Χάθηκε ο πραγματικά πιο κοντινός του άνθρωπος. Έκατσε κάτω και άρχισε να μιλάει για την παιδική του ηλικία και μετά άρχισε να τραγουδάει απαλά ταγκό. Είχαν κυκλοφορήσει πολλές φήμες τότε και κυκλοφόρησαν πολλές ψευδείς διαδόσεις. Άλλοι είπαν ότι ο Τσε εξαφανίστηκε ή πέθανε. Μίλησαν για διαφορές μεταξύ μας. Αντέξαμε το κουτσομπολιό και τις φήμες για να μην διακινδυνέψουμε την αποστολή του και τους ανθρώπους που είχε πάρει μαζί του. Αυτή η εκστρατεία ήταν πολύ βλαβερή για μας και έτσι αναγκάστηκα να κοινοποιήσω δημόσια την επιστολή του. Για να το εξηγήσουμε αυτό, θα διαβάσουμε μία επιστολή του συντρόφου μας, Ernesto Guevara. Del compañero Ernesto Guevara. Φιντελ. Πιστεύω ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου που με έδαινε με την Κουβανέζικη Επανάσταση και την επικράτειά της.
Σε αφήνω στους συντρόφους μου και στο λαό σου που έγινε και δικός μου. Παρετούμε από τα ηγετικά μου καθήκοντα στο κόμμα και από τη θέση μου στο Υπουργείο. Παρετούμε από το βαθμό του διοικητή και παραδίδω την κουβανέζικη ταυτότητά μου. Δεν έχω πλέον νομικούς δεσμούς με την Κούβα. Υπάρχουν άλλα μέρη στον κόσμο που χρειάζονται τις ταπεινές προσπάθειές μου. Μπορώ να πετύχω αυτά που εσύ δεν μπορείς λόγω των ευθυνών σου ως ηγέτη της Κούβας. Έφτασε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Θα μεταφέρω σε νέα πεδία μάχης την πίστη που μου εμπνεύσατε, το επαναστατικό πνεύμα του λαού μου και το συνέστημα ότι έχω πετύχει το πιο ιερό μου καθήκον. Τον αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό, όπου και να βρίσκεται. Στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν αφήνω υλικά αγαθά και δεν λυπάμαι γι' αυτό. Είμαι ευτυχής που έγινε έτσι. Δεν ζητάω τίποτε για αυτά. Το κράτος θα φροντίσει για τις ανάγκες και τη μόρφωσή τους. Ο Τσε δεν ήταν έτοιμος για να διαβαστεί η επιστολή του. Μας είχε ζητήσει να τη διαβάσουμε δημόσια, αν ο Φιντέλ το θεωρούσε αναγκαίο, αλλά μόνο μετά το θάνατό του και όχι όσο ήταν ζωντανός. Ξέραμε ότι είχε θυμώσει όταν έλεγε «Ο Στάλιν προώθησε μία προσωπολατρεία και οι υπόλοιποι θέλουν να του μοιάσουν και βαδίζουν γρήγορα προς αυτό το δρόμο». Σε κάποιο βαθμό λειτουργήσε σαν θεραπεία για τη διάρειά του. Μας κοίταξε και μας είπε «Η κοινοποίηση αυτής της επιστολής σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανιστώ από την πολιτική σκηνή και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν έχω να κάνω τίποτα πλέον στην Κούβα. Δεν είναι η Κούβα μου πλέον». Όταν φτάνει στη Βολιβία στις 7 Νοεμβρίου του 1966, ο Τσε Γκουεβάρα βασίζεται για τον ανεφοδιασμό του στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Βολιβίας που έχει γενικό γραμματέα τον Μάριο Μονιέ. Ο Μάριο Μονιέ εμφανίστηκε τελικά στις 31 Δεκεμβρίου. Όταν έφτασε επιτέλους, είπε στον Τζε ότι ούτε αυτός, ούτε κανένας από το κόμμα του θα συμμετείχαν στον αγώνα. Δεν θα βρείτε ούτε μία γραπτή δέσμευση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε από κανέναν από τους ηγέτες του, ότι θα συνεργαστεί με τους αντάρτες του Τσε. Ούτε μία. Έπρεπε να εγκαταλείψει την Αφρική και να βρει μία διέξοδο. Ο ίδιος μου είπε, «Δεν μπορούσα να πάω πίσω στην Κούβα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είχα ήδη κάνει τον αποχαιρετισμό μου. Και έτσι έπρεπε να διαλέξει ένα νέο τόπο για να επιστρέψει. Και έτσι η Βολιβία έδειχνε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις, επειδή είχαμε προετοιμαστεί και το γνώριζαν. Μου είπε, «Μπορώ να σου δώσω την αρχηγία της Επανάστασης. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ». Ο Μονιέ χρησιμοποίησε την άρνηση του Τσε σαν δικαιολογία για να διακόψει τις σχέσεις. Στην πραγματικότητα, δεν ήθελε να συμμετέχει. Δεν τον ενδιέφερε να συμφωνήσει μαζί του. Αργότερα, ο τύπος της Βολιβίας δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εκστρατείας των ανταρτών. Δεν υπήρχε ουσιαστική αστική υποστήριξη, παρά μόνο από 10 μαχητές κομμουνιστές που ήταν όλοι τους διαφωνούντες. Thank you.
Όταν ο Τσε Γκουεβάρα συνειδητοποίησε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα τον εγκατέλειψε, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον Μωυσέ Γκουεβάρα, έναν ανθρακορίχο και ανεξάρτητο πολιτικό ηγέτη. Άρχισε να στρατολογεί άνδρες. Διάλεγε άνδρες από τα ορυχεία, χωρίς καν να τους γνωρίζει, και τους έπεισε να τον ακολουθήσουν, λέγοντάς τους ψέματα. Η κατάσταση που τους περιέγραψε ήταν πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Προσέλαβε ακόμα και κάποιον που ήταν διανοητικά ανάπηρος. Ή μάλλον τον στρατολόγησε. Δεν μπορείς όμως να στρατολογείς έναν τρελό. Απλά τον είχε παρασύρει μαζί του. Στρατολόγησε ακόμα και έναν πρώην αστυνομικό. Είχαμε ήδη βάλει μπρος σε ένα σχέδιο δημιουργίας στρατού που το είχαμε ονομάσει ο δεύτερος λόχος καταδρομών και θα ήταν έτοιμο μέχρι το Δεκέμβριο για να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες. Κατ' εντολή της κυβέρνησης της Βολιβίας επιτύχαμε την προσπάθεια και δημιουργήσαμε και μία ομάδα που ονομάσαμε ομάδα των Τουφεκιών. Πόσο καιρό ψάχνετε για τον Τσε Γκουεβάρα και σε ποιες χώρες τον ψάχνετε? Έχουμε διάφορους ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες που τον ψάχνουν, ειδικά στη Λατινική Αμερική, στη Νοτιοδυτική Ασία, και πολλοί από εμάς τον ψάχναμε και πάλι πριν, αλλά πάντα είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς. Αλλά η τύχη του μάλλον θα τον εγκαταλείψει σύντομα. Στις αρχές Απριλίου του 1967, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στην περιοχή βετεράνους από την Κορέα και το Βιετνάμ για την αντιμετώπιση των ανταρτών. Σύντομα, 700 Βολιβιανοί καταδρομείς είχαν εκπαιδευτεί καλά και ήταν εφοδιασμένοι με όπλα. Αλλά ήδη στις 31 Αυγούστου, ο Βολιβιανός στρατός είχε μια μεγάλη επιτυχία. Μετά από πληροφόρηση ενός αγρότη, σφαγιάστηκε όλη η ομάδα της Τάνια, μια συνεργάτηδας του Τσε, που έψαχνα να τον βρει εδώ και μήνες. Από την ημέρα που η ομάδα των καταδρομέων ανέλαβε δράση, δηλαδή από τις 22 Σεπτεμβρίου, ο κλοιός στενεύει. Μόλις χαράζει, βλέπω τους στρατιώτες να εμφανίζονται μαζί με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Κοιτάζω τριγύρω, εστιάζοντας στη στρατιωτική ζώνη πάνω στην κορυφή του λόφου. Και συνειδητοποιώ ότι ο στρατός έχει πλημμυρίσει τον τόπο. Πάω πίσω στο Τζε, με κοιτάει στα μάτια και με ρωτάει: «Εσύ, πώς βλέπεις την κατάσταση?» Του λέω ότι μου φαίνονται πολύ άσχημα τα πράγματα. Εκείνος βάζει το χέρι του στο πληγωμένο μπράτσο μου και λέει: «Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την αίσθηση ότι αντιμετωπίζουμε την έσχατη μάχη». Ο Τσε είχε τελικά πληγωθεί θανάσιμα σε ενέδρα.
Αυτό συνέβη την Κυριακή το πρωί στις 8 Οκτωβρίου του 1967. Αυτός και ο Βίλι πιάστηκαν την ώρα που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη πυρός, σκαρφαλώνοντας τα βουνά. Το ύψος ήταν 15 μέτρα και πήγαν να περάσουν από μία χαράδρα. Εκεί έπεσαν πάνω σε δύο στρατιώτες. Ο Τσέ δεν μπορούσε να πυροβολήσει με το τουφέκι του, που είχε μπλοκάρει όταν είχε τραυματιστεί. Έριξε κάτω το όπλο του και τράβηξε το πιστόλι του. Είχε όμως χάσει και το γεμιστήρα. Άρχισαν να φωνάζουν. Λοχαγέ, πιάσαμε δύο από αυτούς. Πλησίασα να δω ο ίδιος και να βεβαιωθώ. Πράγματι, υπήρχαν δύο αντάρτες με τους στρατιώτες. Και ρώτησα έναν από αυτούς ποιοι ήταν. Εκείνος τότε απάντησε. Ο Τσε Γκουεβάρα. Όλοι κρατούσαμε ένα σημειωματάριο με τα πορτρέτα τους που είχε ζωγραφίσει ο Μπούστος στη φυλακή. Οι ζωγραφιές του ήταν πράγματι εξαιρετικές. Ο Τσε ήταν ελαφρά τραυματισμένος. Τον ρώτησα αν μπορούσε να περπατήσει και μου είπε ναι. Ακούμπησε πάνω σε ένα από τους άνδρες μου και περπατήσαμε μέχρι τη Λάχη Γκουέρα. Υπήρχε ένα σχολείο εκεί. Βάλαμε τον Τσε σε ένα από τα δωμάτια και τον Βίλι στο άλλο. Την αυγή πήραμε την πληροφορία ότι ερχόταν ένα ελικόπτερο με το διοικητή του τάγματος, το συνταγματάρχη Αμάνα. Υπήρχε και ένας πράκτορας της CIA μαζί του, που τον ξέραμε σαν Φέλιξ Ράμος. Πήγαμε στο σχολείο που κρατούσαν τον Τζε. Το δωμάτιο ήταν ακόμα πολύ σκοτεινό. Εμείς μπορούσαμε να δούμε μόνο σκιές. Μέσα υπήρχαν 7 με 8 οπλισμένοι στρατιώτες και λίγοι αξιωματικοί. Ο Τσε καθόταν σε ένα μπάγκο με την πλάτη του στον τοίχο και τα χέρια του ήταν δεμένα. Βρισκόταν στο σκοτάδι. Ο κύριος Φέλιξ Ράμος πήγε και στάθηκε μπροστά στον Τσε και βάζοντας το πρόσωπο πολύ κοντά του, τον ρώτησε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» Ο Τσε Γκουεβάρα τον έφτιασε στο πρόσωπο και του είπε «Εγώ δεν μιλάω με προδότες». Στη διάρκεια της νύχτας πήγα να ελέγξω τους κρατούμενους 4 φορές, να δω πώς ήταν. Και για να ικανοποιήσω την περιέργειά μου, τον ρώτησα. Αλλά ήταν περισσότερο συζήτηση παρά ανάκριση. Ήθελα να μάθω γιατί επέλεξε τη Βολιβία, όπου οι συνθήκες ήταν σε πλήρη αντίθεση με αυτές που είχε περιγράψει στο κείμενό του, σαν τις ιδανικές συνθήκες για άνταρτο πόλεμο. Η Βολιβία δεν πληρούσε καμία από αυτές τις συνθήκες. Και έτσι το ρώτησα. Γιατί η Βολιβία? Απάντησε ότι η απόφαση δεν ήταν αποκλειστικά δική του και ότι είχε ληφθεί από άλλα επίπεδα. Τον ρώτησα αν εννοούσε τον Φιντελ Κάστρο και απάντησε όχι, άλλα επίπεδα. Μόλις είχα ξεκινήσει την καριέρα μου σαν δασκάλα το 1967 και είχα διοριστεί στο χωριό Λαχιγκουέρα, άκουσα 3 ή 4 πυροβολισμούς και κατάλαβα αμέσως ότι ήταν για εκείνον. Δεν υπήρχαν άλλοι εκεί. Και αυτό ήταν παράξενο. Αμέσως πήδηξα πάνω και έτρεξα στο σχολείο. Όταν έφτασα εκεί, τον είδα πεσμένο στο έδαφος.
Και όχι εκεί που τον είχα δει λίγες στιγμές νωρίτερα, αλλά στην είσοδο, ακριβώς μπροστά στην πόρτα. Ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα, με τα πόδια του και τα χέρια του ανοιχτά, έτσι. Ο άνθρωπος που προθυμοποιήθηκε να εκτελέσει τον Τσε Γκουεβάρα ήταν ο λοχαγός Μάριο Τεράν. Έκτοτε κράτησε χαμηλούς τόνους. Κάποιοι από αυτούς που ρωτήσαμε είπαν ότι υπήρχαν 4 ή 5 από εσάς και ότι τραβούσατε κλήρο για το ποιος θα εκτελέσει τον Τσε με διαταγή από τη Λαπάζ. Προφανώς θα ήσασταν ο πρώτος που προθυμοποιήθηκε. Αυτό είναι τελείως λάθος. Δεν έγινε καμία κλήρωση. Ήδη σας το έχω πει. Ήμουνα κουρασμένος και πήγα να ξαπλώσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πέθανε από έλλειψη ιατρικής φροντίδας. Είχε επληγωθεί πολλές φορές στη μάχη και πέθανε από αιμορραγία. Η διαταγή ήρθε από τη Λαπάζ και στάλθηκε στο Βάλε Γκράντε, στο διοικητήριο. Το κείμενο ήταν ξεκάθαρο. Να μην υπάρχουν κρατούμενοι. Το σώμα του Τσε μεταφέρθηκε από το Βάλε Γκράντε στο νοσοκομείο του Σαν Χουάν Δίος για να το δει ο τύπος. Το Βάλε Γκράντε ήταν γεμάτο από δημοσιογράφους και από πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους. Το σώμα του εκτέθηκε όλη μέρα και όλη νύχτα. Βάλε Γκράντε. Το Βάλε Γκράντε, ένα χωριό στη Βολιβία, αλλά ακόμα και η τηλεγραφική στήλη, αντικατοπτρίζουν τη Σταύρωση. Μετά από 30 χρόνια μυστικότητας, ο στρατός της Βολιβίας τελικά παραδέχτηκε ότι το ακροτηριασμένο σώμα του Γκουεβάρα μπορεί να έχει θαυτεί ανώνυμα. Αλλά ίσως ο μόνος πραγματικός τάφος του ανθρώπου με τον Μπερέ, του ανθρώπου που κάπνιζε πούρο, γνωστός με το όνομα Τσε, είναι αυτός ο χώρος όπου οι άνθρωποι ακόμα θυμούνται. Αφήγηση Αντώνης Πάλης. Μετάφραση Χριστόφορος Καρασάβας. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πανταζής. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.
Διανομή παραγωγή, Alpha Media.